να δίνει το παράδειγμα στις νέες γενιάς και να φύγει από τις προπαγανδιστικές παραχαράξεις και τις γκρίζες και σκοτεινές απειλές που πολλές φορές προσβάλλουν και την ίδια κοινή την κοινή ιστορία. Απειλές που οδηγούν πολλές φορές ακόμα και την ίδια μας τη σημαία, την καλανόλευκη, να χαρακτηρίζεται ως πανή, αλλά ακόμα και την ταυτότητά μας, την εθνική μας, να μοιάζει ως κάποιο κατάλοιπο παρελθόντος. Η ιστορία στο Γοροπόταμο όμως είναι μία. Αληθινή και αδιαπραγμάτευτη. Καταγεγραμμένη και δεν αλλάζει όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να τη γράψουν από την αρχή με το δικό τους τρόπο. 74 χρόνια μετά το μεγαλειώδη σαμποτάζ στις 25 Νοεμβρίου του 1942 στο Γοροπόταμο, αποτελέσματος της συνεργασίας των αντιστασιακών εντατικών ομάδων, των ΕΟΕΔΕΣ του στρατηγού Ναπολέοντα Ζέβα που είχε και τη διοίκηση της επιχειρήσεως και των ομάδων των ανατών του Άρη Βελιχιώτη, ο οποίος προς τιμή του παράκουσε την εντολή της κεντρικής ηγεσίας τότε να μην συμμετάσχει, και της συμμαχικής ομάδας των Σαμποτάζ, όπου ανάμεσά τους υπήρχε και ο Έλληνας Θέμης Μαρίνος. Σήμερα βρισκόμαστε πάλι εδώ να αποτίσουμε φόρο τιμής στο Γοροπόταμο της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης, όπου οι αντάρτες των ΕΑΕΔΕΣ και του ΕΛΑΣ για πρώτη και τελευταία φορά εξόδωσαν την Ιταλική φρουρά, ώστε οι Βρετανοί σύμμαχοι Σαμποτέρ να ανατινάξουν επιτυχώς τη γέφυρα του Γοργοποτάμου τα ξημερώματα της 26ης, ώστε η λάμψη της εκρήξεως αυτής να νικήσει το σκότος της κατοχής και να αναπτερώσει πανευρωπαϊκά το αντιστασιακό ηθικό απέναντι στους Ναζί κατακτητές. Τα ιστορικά της επιχείρησης Χάρλινγκ, που διατάχθηκε από το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής ΜΑ, είναι πλέον γνωστά και καταγεγραμμένα σε κάθε τους εξέλιξη. Η επιχείρηση διατάχθηκε από το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής. Η διαταγή δόθηκε στις 25 Ενάδου του 1942. Το όλο εγχείρημα βρήκε την ομάδα των συμμάχων Σαμποτέρ, Βρετανών στην πλειοψηφία τους με αρχηγό τον συνταγματάρχη μηχανικού Έντι Μάγκερτ, υπαρχηγό τον ταγματάρχη Κρις Γουτσχάους, αλλά και τον Έλληνα υπομονοφαγό Θέμη Μαρίνο, κατά την περίοδο συγκρότησης των ανταρτικών ομάδων του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, μόλις μήνες λίγος πριν από την έξοδο του Ναπολέοντα Ζέβα και του Άρου Βελουχιώτη στα βουνά.